Καλησπέρα, κάνω αυτό το βίδεο σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2020. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει καλά Χριστούγεννα, αν και εγώ τα θεωρώ πολύ θνητά όλα αυτά. Κάνω αυτό το βίντεο για να μιλήσω για το εμβόλιο του κορονοϊού. Το βίντεο αυτό δεν θέλω να επηρεάσει στο πρόσωπο των εισαγγελέων και των νόμων της χώρας και των θεσμών, δεν θέλω να επηρεάσει κανέναν. Απλά θα πω τη γνώμη μου για μένα, θα μιλήσω για μένα. Εγώ δεν θα κάνω το εμβόλιο του κορονοϊού, γιατί εγώ προσωπικά και θρησκευτικές μου πεπιθήσεις που δεν έχουν να κάνουν με τις εκκλησίες, το θεωρώ κατάλληλο για το δικό μου DNA αυτό το εμβόλιο και για τη μετάλλαξή του προφανώς. Εγώ λοιπόν δεν θα κάνω εμβόλιο κορονοϊού και αν θα έχω συνέπειες νομικές και αν ο κύριος Μητσοτάκης δημιουργήσει νομικές συνέπειες, θα απευθυνθώ σε δικηγόρο που θα είναι εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι και θα πάω στα διεθνή δικαστήρια. Εγώ εμβόλιο τέτοιο δεν θα κάνω γιατί το θέλει ο κύριος Ροκφέλλερ στην Αμερική, γιατί το παρελθόν του κυρίου Ροκφέλλερ είναι γνωστό και από τότε με την Ισπανική γρίπη. Διαβάστε όλοι τι είχε κάνει με την Ισπανική γρίπη ο Ροκφέλλερ. Λοιπόν, τον ξέρουμε καλά τον βρικόλακα των 90 χρονών, τον οποίο ζει και, μοιάζει με 65. Τι κάνει ο κύριος Ροκφέλλερ και είναι 65 χρονών και μοιάζει με 90, που είναι 90 χρονών και μοιάζει με 65, δεν μας λέει. Πού συμμετέχει και του έχουν δώσει τόσο πολύ ζωή, άνωθεν δυνάμεις ή κάτωθεν. Ονοώ νοήτο για τα μεταφυσικά πρόσωπα. Ευχαριστώ πολύ.